Και επειδή είμαι στην είσοδο ενός τηλεοπτικού σταθμού, δεν θα σας πω ποιον, είναι ευκαιρία να σας πω κάτι. Ωραία ρε εσείς, όλη αυτή η τεχνολογία, ίντερνετ, διαδίκτυο, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, αυτά. Εγώ όταν ήμουν παιδί δεν τα είχαμε αυτά. Στο χωριό μου δεν είχαμε ακόμα ρεύμα, ξέρετε. Το 1974 ήρθε το ρεύμα στο χωριό. Αλλά ήθελα να σας πω, υπέροχα όλα αυτά που τα έχουμε. Είναι πραγματικά στην υπηρεσία του ανθρώπου και είναι μεγαλείο. Αλλά μη μας μπουν μες στο μυαλό και χωθούν και μας βασανίζουν συνέχεια όλα αυτά που λέγονται, όλα αυτά που γράφονται στο ίντερνετ. Δεν είναι όλα μωρέ αλήθεια. Δεν είναι όλα αλήθεια. Ψαχτείτε λίγο. Hey! Γεμίζει άχρηστα μετά και νομίζουμε προφητείες, ιστορίες, πνευματικά τέτοια, είπε ένας ο γέροντας, είπε ο άλλος. Πολλοί από αυτούς που γράφουν τους Αγίους και τους Γεροντάδες δεν τους είχαν δει ποτέ, δεν τους είχαν συναντήσει, δεν ξέρουν ποιος είναι. Και γράφουν, μου είπε ο γέροντας. Σας παρακαλώ, προσέξτε λίγο. Προσέξτε λίγο, γιατί σε αυτήν την εποχή βασανιζόμαστε όλοι πάρα πολύ και δεν αξίζει να βασανιζόμαστε. Το πρώτο και το μοναδικό αληθινό βιβλίο που έχει μόνο αλήθειες είναι η Αγία μας Γραφή. Το δεύτερο, η παράδοση της Εκκλησίας, όλοι αυτοί οι πατέρες που γράψανε. Ναι, και οι σύγχρονοι Άγιοι. Αλλά να βρείτε τα αληθινά βιβλία, να βρίσκουμε τα αληθινά κείμενα. Αυτά που τα έγραψαν αυτοί που τους έζησαν τους Αγίους. Άιντε, να είστε καλά. Να είστε καλά όλοι. Και να μην φοβάστε τίποτα. Οι Άγιοι παρόλα αυτά είναι εδώ και αν έχουμε καλή διάθεση μας τα ξεκαθαρίζουν στο μυαλό. Καλό απόγευμα.